Ενημερωθήκαν από την κυβέρνηση οι γονεί ότι τους πήραν τα παιδιά γιατί ήταν ένοχοι για χριστιανικό ρίζοσπαστισμό και κατήχηση. ευχαριστήσω τον καλό μας τον παπά για τα καλά του λόγια. Η αγάπη πάντα υπερβάλλει και ωραιοποιεί κάθε τι στο οποίο απευθύνεται. Να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση, για την αγάπη του, για την ευλογία που έδωσε να γίνει αυτή η ομιλία. Μου ζητήσαμε να μιλήσω για τους γονείς, τα παιδιά, τις σχέσεις μεταξύ τους. Φαίνεται σαν να μπαίνω σε ξένα χωράφια. Θέλει κανεί τώρα αυτός, παιδιά δεν έχει. Εκείνος θα μας μιλήσει για το πώς θα μεγαλώσουμε παιδιά. Είναι στην Αθήνα ένας σύλλογος πολυτέκνων, οι οποίοι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, έχουν βοηθήσει δεκαετίες πολυτεκνές οικογένειες και ο πρόεδρος του Συλλόγου πολυτεκνών ήταν ένας αρχιμαντρίτης. Και έλεγε κάποιος καλά αυτός θα μας μιλήσει για οικογένειες και για παιδιά. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός στερήθηκε την οικογένειά του, δεν έκανε παιδιά, αλλά αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην οικογένεια και στα παιδιά των οικογενειών για να στηρίξει γονείς και παιδιά μπορεί να, να, μην κάναμε οικογένεια, αλλά μεγαλώσαμε σε οικογένεια. Υπήρξαμε και εμείς παιδιά, είχαμε και εμείς γονείς, επομένως ξέρουμε. Και τα καλά της οικογένειας και τα κακά. Ρωτήσανε κάποιον, έχεις δει υπταμένους δίσκους. Κοιτάζει αυτός και λέει, και δίσκους υπταμένους έχω δει και πιάτα μου έχουν έρθει και τηγάνια μου έχουν έρθει. Παντρεμένος είμαι, λέει και δεν θα ήξερα από επιτάμενους δίσκους. <laughs> Όλοι ξέρουμε λοιπόν και εσείς το ότι στα παιδιά θα μιλάμε όσο είναι μικρά και είναι δεκτικά και μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε στα παιδιά. Γιατί έχει αρχίσει ένας διωγμός που για την ώρα είναι ήπιος αλλά εντείνεται, αυξάνεται και θα γίνει καταστροφικός στο τέλος εναντίον και της οικογένειας και των παιδιών που είναι το μέλλον. Θα μιλάμε στα παιδιά όσο είναι μικρά, όσο είναι δεκτικά ακόμα και θα μιλάμε με το παράδειγμά μας όσο τα παιδιά είναι στο σπίτι. Η μεγάλη τραγωδία είναι όταν χωρίζουν οι γονείς για κανένα λόγο. Όσο μπορείτε, θα κρατάτε το μυστήριο του γάμου με τα δόντια, να μην γίνονται διαζύγια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Αλλά όταν χωρίζουν οι γονεί, για κάποιο άγνωστο λόγο, τα παιδιά θεωρούν τον εαυτό του υπεύθυνο για το ότι χώρισαν οι γονεί. Και δημιουργείται μια πληγή στα παιδιά των διαζευγμένων οικογενειών, που οι γονεί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Οι γονεί είναι μεγάλοι, ζήσανε τη ζωή του, δεν έχουν ανάγκη. Τα παιδιά σα εφόρου ζωή από το διαζύγιο. Θα έρθει η ώρα που το παιδί ή η κοπέλα θα γνωρίσει κάποιον. Να παντρευτούμε. Θα φέρει ο διάλος στο μυαλό. Και οι γονεί σου έτσι ήταν αγαπημένοι, όπω είσαστε εσεί τώρα, και χωρίσανε. Μήπω είναι καλύτερα να μην προχωρήσετε σε γάμο. Καταφέρνει το παιδί να το ξεπεράσει. Παντρεύονται. Θα έρθει πάλι ο διάολος. Έτσι παντρεύτηκαν και οι γονεί σου. Και μετά χωρίσανε. Σου άρεσε. Είδε τι πέρασε. Θέλει να το περάσουν και τα δικά σου παιδιά. Μήπω είναι καλύτερα να χωρίσετε πριν κάνετε παιδιά. Ώσπου να πεθάνει το παιδί των χωρισμένων γονιών, αν μπορέσει να σταθεί στα πόδια του σημαίνει ότι είναι ήρωας και θα στεφανωθεί από το Θεό σαν ήρωας. Κοιμήθηκε τώρα όλες οι ειδήσει το έφουνε κάποιος χαριτωμένος άνθρωπος που εκκινήθηκε στο χώρο της τέχνης και έλεγε σε μια συνέντευξή του όποτε με βαριόταν ένα γονιό με έστελνε στο σπίτι του άλλου. Είχα καναπέ λέει, και στο ένα σπίτι και στο άλλο αλλά καταλάβαινα ότι δεν η οικογένεια σε κανέναν από τους δυο. Στα 30 μου χρόνια, λέει ο άνθρωπος, όλες και όλες 7 φορές είδα τον πατέρα μου και η 7η ήταν για να τον εκουβαλήσω για τον νεκροταφείο. Κοιμήθηκε ένας μεγάλος ηθοποιός, διάσημος, πριν λίγες μέρες. Είχε δώσει μια συνέντευξη και τον είχε ρωτήσει κάποιος παντρεμένος με παιδιά. Αν βρεθείτε μπροστά στο Θεό, τι θα του ζητήσετε και λέει να βάλει τον πατέρα μου μαζί με τη μητέρα μου για να τους δω μια φορά και τους δυο μαζί. Φανταστείτε τι πληγή είχε. Ήταν 70 χρονών άντρας και ονειρευόταν να είναι μαζί ο πατέρας του και η μητέρα του. Προσέξτε το. Είχαν έναν φίλο στην Αθήνα τον συνάντησε μετά από χρόνια, πώς πας, αν δεν είχα λέει τα παιδιά, θα την είχα χωρίσει εκατό φορές στη γυναίκα μου. Αλλά συμφωνήσαμε να περιμένουμε να γίνουν τα παιδιά 20 χρονών και μετά να χωρίσουμε. Λοιπόν, το καλό θα ξεκινήσει από το σπίτι. Και το κακό, όταν εμείς δεν είμαστε σωστοί. Θα διδάσκουμε τα παιδιά με το παράδειγμά μας, γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούμε. Οι πολλέ συμβουλέ χρειάζονται μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και μετά είναι αέρα κοπανιστό. Αυτό που θα θυμόνται τα παιδιά είναι αυτό που βλέπουν και ζούνε. Πόσοι από εσά θυμόσαστε, τι σα έλεγε ο δάσκαλο στο δημοτικό, Κανένα. Τον δάσκαλο όμω τον θυμόσαστε όλοι. Έτσι θα διδάσκουμε τα παιδιά, όσο μπορούμε, γιατί αλλού δεν μπορούν. Στην Ελλάδα μιμούμαστε ό,τι κάνουν τα ξένα κράτη με καθυστέρηση, ευτυχώ. Γιατί με καθυστέρηση έρχονται και τα άσχημα. Ό,τι γίνεται αλλού θα γίνει και στην Ελλάδα. Και έχουν βάλει σκοπό να διαλύσουν την οικογένεια. Και η οικογένεια θα διαλυθεί όταν χτυπήσουν τη μητέρα που θα γεννήσει τα παιδιά και θα μεγαλώσει τα παιδιά πριν 30 χρόνια περίπου, διάβασε ένα άρθρο. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Εάν μένουν τα παιδιά στο σπίτι, πώς θα δημιουργηθούν πρότυπα, ιδανικά, νηπιαγωγία. Άρα έπρεπε τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι για να γίνουν ιδανικά τα νηπιαγωγεία Και όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, ξέρουν τι θα τα κάνουν. Υπάρχουν σε διάφορα κράτη οργανώσεις προστασίας παιδιών. Εδώ στην Ευρώπη σε ένα διάσημο κράτος πλούσιο με μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές έχουν κάνει μια τέτοια κρατική οργάνωση προστασίας παιδιών από γονεί που πραγματικά έχουν κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι αλκοολικοί, μπορεί να είναι ναρκωμανείς, μπορεί να χτυπάνε να κακοποιούν τα παιδιά τους, μέχρι εδώ φαίνεται λογικό. Αλλά ελάτε όμως που στις 15 Νοεμβρίου το 16 πηγαίνει η αστυνομία σε ένα σχολείο και παίρνει τα δυο μεγαλύτερα παιδιά μια οικογένεια. Τα πήρανε. Χωρίς να έχουν ενημερώσει τους γονείς τους. Την άλλη μέρα πάνε σπίτι και παίρνουν άλλα δύο παιδιά από το σπίτι και η μάνα είχε μείνει και έκλαιγε και φώναζε έχοντας ένα μωράκι τριών μηνών στην αγκαλιά της. Δύο μέρες αργότερα πάνε οι υπηρεσίες παιδικής προνοίας και γνωστοποίησαν στους γονείς ότι τα παιδιά ήταν στη φροντίδα δύο ξεχωριστών αναδόχων οικογενειών. Τα πάνε σε οικογένειε που, κατά τη γνώμη του, θα τα μεγαλώσουν καλύτερα από τη μάνα του και από τον πατέρα του. Και μάλιστα του ανακοινώσαν ότι τα παιδιά έχουν ενσωματωθεί καλά μέσα σε δύο μέρε. Τα παιδιά που αρπάξαν από το σπίτι, ενσωματωθήκαν καλά στι δύο ξένες οικογένειε και του παίρνουν και το τριών μηνών μωράκι. Και λέει ένα από του αξιωματούχου τη οργάνωση, στη μητέρα, δεν αναφέρω τα ονόματα, αλλά θέλετε, έχω και τα ονόματα και τα επώνυμα και το κράτο που έγινε αυτό. Δεν λείπετε καθόλου στα παιδιά. Τι είδου γονεί είσαστε εσεί. Και αργότερα ενημερωθήκαν από την κυβέρνηση οι γονεί ότι του πήραν τα παιδιά γιατί ήταν ένοχοι για χριστιανικό ριζοσπαστισμό και κατήχησε. Ο, Η απομάκρυση των παιδιών ξεκίνησε, λέει η είδηση, από τον ε, διευθυντή του σχολείου, ο οποίος παραπονέθηκε στις υπηρεσίες παιδικής προνοίας ότι οι γονείς ήταν πολύ χριστιανοί και η πεποίθησή τους των γονιών ότι ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία θα προκαλούσε τραύματα στα παιδιά ψυχολογικά. Και στέλνει την υπηρεσία και πήρανε τα παιδιά από τους γονείς για να τα καθοδηγήσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα λέει η είδηση ότι ο διευθυντής ανέφερε τις ανησυχίες του ότι κακοποιούσαν και σωματικά τα παιδιά. Αν μπορείτε να φανταστείτε, το μωράκι των τριών μηνών του κάνανε ακτινογραφίες και το περάσανε από αξονική δομογραφία για να δούνε αν είχε κακοποιηθεί από τους γονείς του ένα μωράκι τριών μήνων. Φυσικά δεν βρήκανε τίποτα. Οι γονείς κάνανε καταγγελία εναντίον της κυβέρνηση. Έγινε δικαστήριο στις 27 Νοεμβρίου βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου ότι έπρεπε τα παιδιά να παραμείνουν στη φροντίδα των θετών γονέων στι καινούργιε οικογένειε. και η μητέρα και ο πατέρας να τα επισκέπτονται μπορούν να επισκέπτονται τον τριών μηνών μωράκι δύο φορές την εβδομάδα μόνο για δύο ώρες. Γιατί το μωράκι κινδύνευε επειδή οι γονείς του ήταν χριστιανοί. Το χωράει το μυαλό σα. Και το δικαστήριο αρνήθηκε να τους χορηγήσει το δικαίωμα επίσκεψης στις κόρες τους. Αυτό δεν μπορούσαν να τα επισκεφτούν τα άλλα παιδιά. Η ιστορία έγινε γνωστή, να είναι καλά το ίντερνετ, πάνω από 60.000 κόσμος από όλο τον κόσμο μαζέψανε υπογραφές, κάνανε μια αναφορά να επιστρέψουν τα παιδιά στην οικογένεια. Πάνω από 100 δικηγόροι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γράψαν επιστολή στην κυβέρνηση του κράτους ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αρπάξει τα παιδιά παραβιάζει εθνικό και διεθνές δίκαιο. Και έλεγε η αναφορά αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Βρίσκουμε τα πραγματικά γεγονότα του διεθνούς αυτού περιστατικού απαράδεκτα όχι μόνο για νομικούς λόγους, αλλά και για ανθρωπιστικούς και ηθικούς. Θεωρούμε αυτές τις παραβάσεις ως τραγικές παραβιάσεις του εθνικού και του διεθνούς δικαίου. Όσο τούτο είναι σημαντικό ή αναφέρεται το κράτος σε αυτό, να απελευθερώσει αμέσως τα παιδιά και να τα επιστρέψει πίσω στους βιολογικούς γονείς τους, έλεγε αναφορά. Μετά από αυτή την παγκόσμια κατακραυγή αναγκάστηκε η κυβέρνηση του Πάμπλου του αυτού ευρωπαϊκού κράτους να επιστρέψει τα παιδιά στους γονείς τον Απρίλη του 2016. Και οι γονεί έστειλαν ένα γράμμα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας, την υποστήριξη, τις προσευχές και την ενεργό συμμετοχή σας στην επανένωση αυτής της οικογένειας. Ήθε ο Θεός να σας στενει πλούσιες τις ευλογίες Του και να σας ανταποδώσει όλα όσα έχετε κάνει για να ξαναενωθεί αυτή η οικογένεια λέγανε οι γονεί. Χρειάστηκε να κινητοποιηθεί όλο ο κόσμο για να πάρουν οι γονεί τα παιδιά του πίσω από το κράτο, από την κυβέρνηση. Γιατί, γιατί ήταν χριστιανοί. Το κάνανε ποτέ αυτό σε παιδιά μουσουλμάνων. Όχι βέβαια. Σε παιδιά Εβραίων. Όχι βέβαια. Για να δείτε ποιο όνομα και ποια πίστη φοβάται ο διάβολος. Ένας Αμερικανός μουσικός και μαθηματικός μεγάλο μυαλό, έλεγε «It is later than you think». Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Ξέρετε πότε το έλεγε αυτό, το 1985. Πού να ζούσε τώρα. Και εμείς κοιμούμαστε. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι γονείς την βαρύτητα αυτών που λένε. Να προσέχετε τι λέτε. Τα παιδιά ακούνε. Στα παιδιά επειδή το μυαλό του είναι καθορό, αποτυπώνονται τα πάντα. Να δείτε ένα έργο, The Deep End of the Ocean, η βαθιά άκρη του ωκεανού. Μια μητέρα, δυο παιδάκια, ένα μωρό στην αγκαλιά, ένα λάθος που έκανε η μητέρα συνέχεια, χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, τι τραγωδία δημιούργησε στην οικογένεια. Να το δείτε το έργο, η βαθιά άκρη του ωκεανού, για να δείτε πώς πρέπει να προσέχουμε. Να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, με τον τρόπο που ζούμε, που συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας. Πριν ένα χρόνο, Χριστούγεννα, διαβάζω στις ειδήσει, επειδή μου αρέσει ο κινηματογράφος, ένας μεγάλος ουθεπιός του Hollywood, τον ερωτάνε ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το δώρο που πρέπει να κάνει κανείς Χριστούγεννα στα παιδιά του. Και λέει ο ηθοποιός, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας πατέρας στο παιδί του, είναι να του δείξει πόσο πολύ αγαπάει τη μητέρα του. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Προσέξτε πώς ζείτε. Τα παιδιά παρακολουθούν. Είχα πάει σε ένα σπίτι, είχε το παιδάκι πόσο δυόμιση χρονών; Ένα στυλό και το χτύπαγε στο χέρι του, στην κλίδωση και έκανε «Ζεις, ζη! για ένεση. Ο πατέρα ήταν ναρκωμανή. Έβλεπε τον πατέρα του να χτυπάει ένεση στη φλέβα και έπαιρνε και το παιδάκι ένα στυλό και το χτύπαγε και αυτό στη φλέβα. Να προσέχουμε, να προσέχουμε πώ ζούμε. Τη ζωή μα θα μεταδώσουμε στα παιδιά, όχι τι διδασκαλίε μα. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από δάσκαλου και καθηγητέ, του βρίσκουν και αλλού από γονεί έχουν ανάγκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη μια οικογένεια, πολλά παιδιά, πόντι χαριτωμένοι, πόντι είναι δυναμικοί, πολεμάνε, ξέρουν και αγωνίζονται. Και το σπίτι τους είναι σαν τζάμπο, δεν είναι πλούσιοι, φτωχοί είναι, βλέπεις το δωμάτιο των παιδιών, το ένα κρεβάτι πάνω από το άλλο και από τη μια πλευρά του δωματίου και από την άλλη. Τα μεγάλα παιδιά στα πάνω κρεβάτια τα πιο μικρά στα μεσαία και αυτά που είναι μικρούλικα, μικρούλικα, κάτω-κάτω. Μια μέρα κλειδώνει η πόντια τα παιδιά στο σπίτι γιατί είχε εσπερινό η εκκλησία και πήγαινε στον εσπερινό. Την εβλέπει μια γειτονισά τη, δεν τρέπεσε λιγάκι, χριστιανή είσαι εσύ. Στην εκκλησία είναι ο Χριστός, κλείδωσε στα παιδιά μόνα τους και εσύ πας στην εκκλησία παίρνει ανάποδε στροφέ η μάνα και λέει: Τα παιδιά θα ήταν μόνα του αν τα κλείδωνα για να πάω να γλεντήσω και να πάω στα μπουζούκια. Τώρα που πάω στην εκκλησία δεν είναι μόνα του. Τα φιλάνε ο Χριστό και η Παναγία. Ωραία λόγια, θα έλεγε κανεί. Λόγια, όχι, δεν είναι λόγια. Αυτοί που ζουν χριστιανικά ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε. Γιατί πράγμα μιλάνε μου λέει ο άντρος τη, ήμουνα μια μέρα στο σαλόνι, απογευματάκι, βρα... βράδιαζε και έβλεπα στην τηλεόραση το μάτς, ποδοσφαιρικός αγώνα. Στο δωμάτιο είχαν φύγει όλα τα λαδιά ολάκια και στο δωμάτιο είχε μείνει το πιο ζυζάνιο. Και εκεί που έβλεπα τον αγώνα, κάποια στιγμή παραξενεύτηκα. Είναι δυνατό να είναι ο Αντωνάκη μέσα και να υπάρχει τέτοια ησυχία. είσαι καλό παιδί, ναι, μπαμπά, από μέσα. Συνέχισε, λέει, να βλέπω τον αγώνα. Μετά από λίγο, ανησύχησα πάλι. Είναι δυνατόν να είναι μέσα και να μην κάνει φασαρία. Αλλά δεν ήθελα να χάσω και καμιά φάση από τον αγώνα και δεν σηκώθηκα να πάω να δω. Αντωνάκη, είσαι καλό παιδί. Ναι, μπαμπά. συνέχισε να βλέπω τον αγώνα. Η γέροντα μου λέει, δεν το φαντάστηκα ένας δίπλα μου μου λέει σήκω και πήγαινε γρήγορα στο παιδί. Πετάχτηκα απάνω, κόντεψε να σπάσει η καρδιά μου από την τρομάρα μου. Κοιτάζω δεξιά αριστερά δεν ήταν κανένας. Δεν το φαντάστηκα, το άκουσα. Ορμάω στο δωμάτιο και το διαολάκι που ήταν καλό παιδί είχε ανάψει μία εφημερίδα είχε πάει κάτω από τα κρεβάτια και έβαζε φωτιά στα στρώματα, που ήταν όλα πλαστικά. Να πως ξέρει η μαμά η πόντια ότι δεν φυλάει αυτή τα παιδιά. Όταν η ίδια πηγαίνει στην εκκλησία, τα φυλάει ο Χριστός και η Παναγία. Δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Το ξέρουν. Γι' αυτό να προσέξουμε τη ζωή μα γιατί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν ό,τι καλό υπάρχει και σε μια χώρα που έχουμε μια ιστορία 5.000 χρόνων. Να μάθουμε να πολεμάμε. Να μάθουμε να αντιστεκόμαστε. Περνούν νόμους και εμεί κοιμόμαστε. Α μην πω σε ποια πόλη, ετοιμαζόμενα τώρα να το πω. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ μεγάλη πόλη. Νηπιαγωγείο. Και λέει η νηπιαγωγό, τώρα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια μπουν σε δύο σειρέ. Απ' τη μια τα αγοράκια, απ' την άλλη τα κοριτσάκια. Μπήκαν τα παιδάκια. Νήπια. Και τώρα να βγει ένα αγοράκι και να μας δείξει πώς περπατάνε τα κοριτσάκια. Να μάθουν τα αγοράκια από τον Ήπιο να περπατάνε σαν κοριτσάκια. Να κουνιόνται σαν κοριτσάκια. Σε μια, ένα άλλο πλούσιο πάμπλου το κράτος της κεντρικής Ευρώπης βάζουν τα παιδιά μια φορά το χρόνο να φορέσουν γυναικεία ρούχα και τα κορίτσια αντρικά για να δούνε πώς θα αισθανθούν. Και είδα στο ίντερνετ έναν από άλλο κεντρικό ευρωπαϊκό κράτος, μπορώ να σας τα δείξω μετά, να τα έχετε υπόψη σας, που έβριζε τη δασκάλα γιατί δίδασκε στα παιδιά, στα αγοράκια, επιλέξει ότι το γάλα του άντρα είναι θρεπτικό σαν το μητρικό. Από πού βγάζει γάλα ο άντρα. Να μάθουν τα παιδιά να κοιτάνε τον άντρα από τη μέση και κάτω. Γιατί το γάλα που θα βγάλει από εκεί είναι θρεπτικό σαν τη μητέρα. Τώρα που μιλάμε σε μεγάλο κράτο τη Ευρώπη και βλέπω έναν πολιτικό, κράταγε το κινητό του και έλεγε: Δεν μου επιτρέπουν να μπω μέσα σε μια έκθεση. Ήταν η κάμερα μπροστά του και τον τράβαγε και πίσω του ήταν η έκθεση, η πόρτα για τζαμένια ανοιχτή και όλα, αλλά ήταν και από και έβλεπες και ζωγραφιές από την έκθεση ζωγραφικής. Δεν μου επιτρέπουν να μπω μέσα και να τραβήξω βίντεο από την έκθεση που βλέπω. Και βλέπαμε μέσα στην έκθεση αυτό το λίγο διάστημα που το επιτρέψανε να τον τραβήξουν αυτόν, μην ξέροντας ότι θα βλέπαμε και την έκθεση, αγοράκια, με τα χεράκια δεμένα πίσω να δοκιμάζουν το θρεπτικό γάλα του άντρα, έκθεση ζωγραφική. Και διαβάζω σε ασιατική χώρα 350 συλλήψει για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Προσέξτε. Το κράτο, η κυβέρνηση, κάνουν του αγανακτισμένου. Εμεί δεν τα επιτρέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι και το θέλουν και το προωθούν από το ότι καλύπτουν αυτούς που τα κάνουν. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένας από αυτούς που τα κάνουν. Γι' αυτό να ξυπνήσουν οι γονείς και να γονιστούν εκείνοι. Έλεγε μια στο ίντερνετ, τη βλέπω θυμωμένη, λέω τι λέει αυτή. «Θέλω το παιδί μου να μην παραβρίσκεται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο του» αντιρρησίε συνείδηση υπάρχουν και τι ανακοινώνουν ότι μπορεί το παιδί να φύγει από το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά όχι από το μάθημα σεξουαλικής σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γι' αυτό έλεγε όταν σα φέρουν να υπογράψετε το χαρτί, δεν ξέρω τι χαρτί δίνουν στου γονεί, εσεί τα ζείτε, θα υπογράψετε κανονικά και απάνω θα γράψετε. Δεν συμφωνώ με το συγκεκριμένο άρθρο το κάνω κατά παραβίαση του θελήματός μου. Να τα δείτε στο ίντερνετ για να ξέρετε τι να κάνετε. Να μάθουμε να πολεμάμε. Πώς. Ούτε εν άρμαση και ούτε ενήπιση λέει. Αυτοί έχουν τα όπλα και τη δύναμη. Οι πολιτικές κυβερνήσει σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, με άλογα. Η δε ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Να μάθουμε να πολεμάμε. Το όνομα του Χριστού είναι όπλο και φοβερό όπλο και το τρέμει και ο διάβολος και η διαβολή του και τον Σταυρό του Χριστού. Τα παραλείπουμε αυτά γιατί τα παρακολουθείτε τι γίνεται με όσους κάνουν το Σταυρό τους δημοσίω και σε αθλήματα. Να μάθουμε τα παιδιά να αγωνίζονται όσο είναι ακόμα μικρά και μα έχουν εμπιστοσύνη και μπορούμε και να τους επιβληθούμε. Μου έλεγε ένας, ήθελε ο γιος μου, ένα 15 χρονο ήταν, άσε με ρε μπαμπά να πάω στη Χαλκιδική με τους φίλους μου, να κατσουμε τεσσερις τέσσερις-πέντε μέρες, δώσε κάτι, να πάρει λεφτά από τον πατέρα του, στην Κασάνδρα, να περνάγανε ωραία με τους φίλους του. Του λεει ο πατέρας του, ε, δεν είσαι ζητιάνο να σου δώσει ελεημοσύνη, αλλά βοήθησε στη δουλειά να τα πάρει σε πληρωμή. Καμάρωσε και όλα στο παιδί, είμαι πια άντρα. Πάει δουλεύει, ο πατέρα του δούλευε σε οικοδομέ. Του βγήκε η γλώσσα του πιτσίρικα. Έρχεται η μέρα, του δίνει τα λεφτά ο πατέρα, πηγαίνει στην Κασάντρα με τους φίλους του φίλου του, κάθανε τέσσερι-πέντε μέρε, περάσανε ωραία, είχε λεφτά στην τσέπη του, γυρνάει μου λέει ο προσκυνητής που τον είχα στο κελί, ο νεαρός δεν τα έφαγε, δεν τα ξόδεψε. Κοιτάζει τη μάνα του και τη λέει να τα ξοδέψω. Έτσι εύκολα νομίζεις ότι βγαίνουν τα λεφτά. Και βάζει το δάχτυλό του στο μέτωπο και τη κάνει και το σέρνει. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Σαν να σκούπισε τον υδρότα του και να τον τίναξε. Έμαθε πως βγαίνουν τα λεφτά. Και αν μπορείς να τα ξοδεύεις ή όχι. Ήμουνα σε μία σκητή που δεν έχουμε δρόμους, μόνο σκαλοπάτια, γι' αυτό έχουμε και αγωγιάτε. Ο δικό μα αγωγιάτη είναι ένα χαριτωμένο Αλβανό, έχει και μια δεκαπενταριά μουλάρια και ανεβοκατεβάζει ό,τι χρειαζόμαστε. Αμοχάλικο, τσακιά ολόκληρα μέσα στο κατακαλό καιρό να καίγεται το σύμπαν, τα χαλίκια να καίνε σαν κάρβουνα και βλέπω παλικαράκια από την Αλβανία που έρχονται και δουλεύουν 17 χρονών, 18 χρονών, 20 χρονών και λέω: Κοίταξε, τα δικά μας τα 19 χρόνια και τα 17 χρόνια που γυρνάνε το καλοκαίρι και τα Αλβανάκια έρχονται και φτύνουν αίμα και να στείλουν ένα φράγκο στην οικογένειά του στην Αλβανία. Και τους αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα βλέπω τον Αγωγιάτη να έχει περιλάβει ένα τέτοιο αλβανάκι και να το κάνει με τα κρεμιδάκια. Το τι του έστερνε, δεν λέγεται. Δεν είπα τίποτα. Θύμωσα. Περιμένω να τελειώσει όλο αυτό το πατσαβούργευσμα του νεαρού και όταν έφυγε το παιδί με το κεφάλι σκημένο, τα μουλάρια περιμέναν έξω από το κελί, έξω από την αυλή. Τον περιλαβαίνω. Ρε εσύ του λέω, αγριάνθρωπε, ζώων, τι φωνάζεις ρε έτσι στο παιδί. Δεν φτάνει πως σου κουβαλάει αμποχάλικο σακιά μέσα στη ζέστη, ενώ άλλα παιδιά γυρνάνε και κάνουν διακοπές. Τι φωνάζεις έτσι του παιδιού. Με κοιτάζει, βάζει τα γέλια και μου λέει «Ξέρεις, ρε πάτερ, ποιο είναι αυτό το παιδί». «Όχι, λοιπόν, δεν ξέρω. Ποιο είναι». «Ο γιος μου είναι που πέρασε νομική στο πανεπιστήμιο στα Τύρανα. Να δει εδώ, όταν θα κάθεται αργότερα και θα κάνει το δικηγόρο στο γραφείο του, πώς τον εσπούδασε ο πατέρας του. Να δει πώς βγαίνουν τα λεφτά» που στέλνω στην μπάνα του και στα αδέρφια του για να σπουδάσει εκείνος. Δεν θα καμορώσω τέτοιου ανθρώπου. Να μαθαίνετε στα παιδιά όσο είναι μικρά. Γιατί μετά, όπως έλεγε κάποιος, μιλάμε στα παιδιά στην αρχή για το Θεό, αλλά όταν μεγαλώσουνε, θα μιλάμε στο Θεό για τα παιδιά και όχι στα παιδιά. Γιατί όταν βλέπει το παιδί ότι επιμένει, το θεωρεί ότι προσπαθεί να του επιβληθεί, να του υποτάξει και θεωρεί υποχρέωσή του να επανεστατήσει και να φέρει αντίρρηση. Γι' αυτό από μια ηλικία και μετά τα λόγια λίγα για να μην κάνουμε τα παιδιά να αντιδρούνε. Και θα κοιτάμε κι εμεί από ένα σημείο και μετά, δεν μπορούν οι γονεί να το συνειδητοποιήσουν ε? ότι τα παιδιά έχουν πάψει πια να είναι παιδιά. Είναι ολόκληροι άντρε, ολόκληρε γυναίκε και θα πρέπει πια να τους αντιμετωπίζουμε έτσι και να κρατάμε όταν παντρεύονται τα παιδιά απόσταση από την οικογένεια των παιδιών. Προσέξτε το αυτό. Θα κρατάτε απόσταση από τις οικογένειες των παιδιών σας. Δεν θα χώνεστε στις οικογένειες των παιδιών σας. Τάχα από αγάπη. Και λέω τάχα γιατί δεν είναι αγάπη. Εν αγνία μας κάνουμε λάθη. Με παίρνει από το Καναδά τηλέφωνο κάποια η γέροντα, θα χωρίσω τον άντρα μου. Γιατί, λέω ευλογημένη, τσακωνόσαστε, Όχι, είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά έχει δώσει το κλειδί του σπιτιού και στη μάνα του. Ένα μαμάκια. Έχει γυναίκα, αλλά έχει και το κλειδί και η μαμά. Φεύγουμε το πρωί, λέει, για τη δουλειά. Πηγαίνει η μαμά σπίτι που έχει το κλειδί, όλο χαρά και να δείξει την αγάπη τη και κάνει δουλειέ μέσα στο σπίτι. Καθαρίζει, ξεσκονίζει, σκουπίζει, τακτοποιεί. Γυρνάω, λέει, το απόγευμα, πτώμα στην κούραση, λέει η κοπέλα. Απλό να το χέρι να πάρω κάτι που χρειάζομαι, δεν είναι εκεί. Αφού εδώ το άφησα. Πάω να βρω κάτι άλλο, δεν είναι εκεί. Τα έχει τακτοποιήσει η πεθρά και κάνει ώρες μετά η κοπέλα να βρει πού έχει πάει τα πράγματά της η πεθερά της. Δεν είναι αυτή η κυρία του σπιτιού. Δεν είναι το σπίτι δικό της. Πώς το παίρνει η πεθερά. Είναι το σπίτι του παιδιού μου. Όχι δεν είναι το σπίτι του παιδιού σου. Είναι και το σπίτι εκείνης που παντρεύτηκε ο γιος σου. Δεν θα πρέπει εκείνη να ξέρει ότι είναι σπίτι της. Δεν ξέρω αν χωρίσανε ή όχι. Αλλά τι λάθη κάνουν οι γονείς. Από την πολλή φορά που έχουν πάρει. Ένας άλλος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αρρώστησε ο πατέρας του τον επίρανε σπίτι. Όταν οι γονείς στέκονται στα πόδια τους, να μένουνε στα σπίτια τους. Αν αρρωστήσουν, όχι στο σπίτι σου θα πάρεις το γονιό σου και στην αγκαλιά σου θα τον κρατήσεις, όπως σε κράταγε κι εκείνος όταν ήσουν μικρός. Αλλά όταν ο γονιός στέκεται στα πόδια του, μακριά από το σπίτι των παιδιών του. Αρρώστησε ο πατέρας. Τον επήρανε σπίτι. Έγινε καλά. Τον περιποιόντουσαν, έμεινε εκεί με παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα. «Γέροντα, τι να κάνω. Έχω βρει τον πελάμα από τον πεθρό μου. Γιατί λέω, τι κάνει. Δεν έκανε τίποτα. Ήτανε σε ξένο σπίτι. Το σπίτι των παιδιών σα δεν είναι το σπίτι σα. Συνειδητοποιήστε το αυτό. Θα καταστρέψετε τα παιδιά σα. Πολλοί γονεί καταστρέφουν τα σπίτια των παιδιών τους». Ήμουν, λέει, στο κρεβατοκάμαρα, φόραγε ένα λεπτό ρούχο, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο πεθερό μέσα, πέφανε και με το σοβαρακό του κοντό. Δεν ήταν κανένας υπερήλικας, 60 χρόνων άντρα ήταν. Η γυναίκα κόντεψε να πάθει συγκοπή. Δεν τη ρίχτηκε, δεν το έκανε επίτηδε, αλλά τόσο του κόβει. Ότι είναι σε ξένο σπίτι. Ότι είναι μπροστά η γυναίκα του παιδιού του. Η γέροντα λέει, αν δεν φύγει από το σπίτι, θα πάρω τα παιδιά και θα φύγουμε από το σπίτι και θα αφήσω τον άντρα μου με τον πατέρα του τον επέρνω τηλέφωνο, χωρίς να ρωτήσει του λέω τίποτα, πάρε όχι αύριο, σήμερα, τον πατέρα σου από το σπίτι σου και πήγαινε τον σπίτι του. Ευτυχώς το παιδί είχε φόβο Θεού, είχε κάποιο σεβασμό, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, χωρίς να ρωτηθεί τίποτα, την ίδια μέρα πήρε τον πατέρα του και τον πήγε σπίτι του. Προσέξτε, όλοι βλέπουμε τους γονείς μας και καλά κάνουμε, με αγάπη και η αγάπη ωρεοποιεί τον άλλον ε? και σκεπάζει και τα ελαττώματα που έχει ο άλλος και δεν βλέπουμε σωστά τον άλλον. Γι' αυτό βάλτε φρένο στην αγάπη σας και ο καθένας σας θα κρατήσει τους δικούς του γονείς μακριά από το σπίτι του. Είχα δει ένα έργο, να το δείτε, το καταματθέων Ευαγγέλιο του Πιέρ Παόλο Παζολίνη, ένας Ιταλός να μην πω η πιο όμορφη μεταφορά της ζωής του Χριστού στον κινηματογράφο. Δεν χρησιμοποίησε καν ηθοποιούς. Μάζεψε απλούς ανθρώπους και τώρα έχει μια τρομερή αληθοφάνεια και βάζει τη μάνα του να κάνει την Παναγία. Του λένε, γιατί τη μητέρα σου, όλα τα παιδιά λέει, βλέπουμε την μητέρα μας σαν Παναγία. Έτσι είναι. Και καλά κάνουν τα παιδιά αλλά να μην ξεχνάνε ποτέ ότι δεν είναι Παναγία η μητέρα τους. Μου λέει κάποιος, γυρνάω σπίτι πτώμα από τη δουλειά, είμαι η γυναίκα μου τα παιδιά και η πεθαρά μου μέσα. Πηγαίνει η πεθαρά το πρωί, η μητέρα της κοπέλα να βοηθήσει την κόρη της, να τη βοηθήσει με τα παιδιά της, τον οικοκυριό, καλά κάνει. Γυρνάει ο άντρας, ο γαμπρός, σπίτι. Καλώς ήρθες, παλικάρι μου, να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει και να πάει σπίτι τη. Δεν πάει σπίτι τη. Γυρνάει όντρα ο γαμπρό από τη δουλειά, εκεί η πεθερά. Πάω λέει να κατεβάσω το παντελόνι και βλέπω την πεθερά μου να με κοιτάζει. Καλά, με κουστούμι θα γυρνάω μέσα στο σπίτι μου. Προσέξτε το. Η κοπέλα βλέπει τη μάνα τη σαν Παναγία. Αλλά η μάνα δεν είναι Παναγία και είναι νέα και ο γαμπρό είναι ωραίο. Και ένα Θεό ξέρει αν το κάνει από βουλακία η μάνα ή αν περιμένει να δει τον γαμπρό να κατεβάσει το παντελόνι για να πάρει μάτι η μαμά. Κρατήστε τους γονείς σας μακριά από τα σπίτια σας. Θα καταστρέψετε τα παιδιά σας και τις οικογένειές τους πιο αποτελεσματικά από τις άθεες κυβερνήσεις. Βάλτε φρένο στην αγάπη σας. Είχα μια αθία, ας μην πω σε ποιο μέρος, παντρεύτηκε ο γιος της, ο ξάδερφός μου, μια μέρα τον είδα, ήρθε, πήρε και μανία. Τι έπαθε ρε του λέω και κάνει έτσι. Κόντεψε να σκοτώσει τη μάνα του. Σηκώθηκε όλο το χωριό στο πόδι να τον εμποδίσει να μην σκοτώσει τη μάνα του. Γιατί παντρεύτηκε ο ξάδερφος. χαρά η θεία μου, που ο γιος της ο παντρεύτηκε, μια καλή κοπέλα, αγαπημένο αντρόγενο, η θεία μου ευλαβέστατη. Δεν έλειπε από εκκλησία, αλλά ένα στο ξέρει αν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να προσευχηθούμε ή για να βρεθούμε με τις φιλενάδες μας και από κοινωνικέ υποχρεώσει. Πουλάκι μου, λέει στο γιο τη. εδώ είναι το αντίδωρο, θα το έχετε δίπλα στο κρεβάτι σας και κάθε πρωί που θα ξυπνάτε θα παεβάζετε στο στόμα σε ένα κομμάτι αντίδωρο και μετά θα ξεκινάτε τις δουλειές σας. Ωραίο και λογικό φαίνεται. Και η νύφη το δέχτηκε. Εκτό λέει η θεία μου, αν έχετε κάνει τη νύχτα, καταλαβαίνετε τι, ε, τότε δεν θα παίρνετε αντίδωρο. Ε, τίποτα παράξενο μέχρι τώρα. Ως που την επιάνει ο ξάδερφό μου τη θεία μου, το πρωί να μετράει τα κομμάτια από το αντίδωρο. Είναι όσα άφησε χτε βράδυ. Εάν είναι, σημαίνει ότι κάνανε σεξ τη νύχτα ο γιο τη με την ύφη και καμαρώνει η θεία μου. «Κόκορας ο γιο μου. Το παίρνει ήδη ο ψάδελφό μου μέθοδο ε, ελέγχου γεννήσεων για δι του αντιδόρου. Την παίρνει στο κυνήγι, σηκώθηκε όλο το χωριό στο πόδι, θα τη σκότωνε. Μέτραγε τα αντίδωρα για να δεν αν κάνανε σεξ τη νύχτα ή όχι. Κρατηθείτε μακριά από τα σπίτια των παιδιών σα. Προσέξτε το αυτό. Και ο καθένα θα απομακρύνει τους του δικού του γονεί. Είχα φιλοξενήσει ένα καλό παιδί από τη Γερμανία που ήταν ταξιδιζή. Αμάρε, πάτρε, λέει, δεν μπορείς να η τράβηξε μια μέρα μπήκανε δυο στο πίσω κάθισμα, μάνα και γιο, και να σκοτώνονται. Και να τρώγονται. Να βρίζει η μάνα το γιο. Να βυρίζει ο γιο τη μάνα. Τι είχε γίνει, Το παιδί είχε παντρευτεί. Μια πολύ ωραία κοπέλα ο πατέρας του νέος δεν ήταν κανένας γέρος, αγάπησε τη γυναίκα του γιού του και φύγανε, την πήρε και φύγανε. Πάει η οικογένεια. Και να λέει τώρα ο γιος στη μάνα του, εάν ήσουν εντάξει με τον πατέρα μου, δεν θα κοίταζε άλλες γυναίκες. Να λέει η μάνα στο γιο, και αν εσύ ήσουν εντάξει άντρα στο κρεβάτι με τη γυναίκα σου, δεν θα έπαιρνε η γυναίκα σου τον άντρα μου να φύγει. Δίκαιο δεν έχω να ρωτάνε τον άνθρωπο, το ταξιτζή. Τι να πω εγώ ρε πάτερ μου λέγε. Κρατήστε τους γονείς μακριά από τα σπίτια σας. Σε απόσταση. Ο κάθε παιδί, το κάθε παιδί θα απομακρύνει τον δικό του γονιό. Όταν χρειάζεται, όχι στο σπίτι θα τους πάρουμε τους γονείς και στην αγκαλιά μας. Όταν δεν χρειάζεται θα μένουν στα σπίτια τους και σε απόσταση. Όχι κοντά γιατί η αγάπη μας δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Είμαστε άνθρωποι γεμάτοι πάθη και η αγάπη μας είναι εμπαθής αγάπη. Δεν είναι καθαρή αγάπη. Θα προσέχουμε. Θα προσευχόμαστε. Κύριε Σού Χριστέ λέει σε με, μη σταματάτε. Μην περιμένετε να έρθει το κακό με κέρατα και με ουρά. Όχι, ο διάβολος θα έρθει έτσι που να σας αρέσει και να του πείτε καλώς ήρθες». Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Ο διάολος μόνο για αγάπη μιλάει. Δεν έχει αγάπη, κάνε αυτό. Δεν έχει αγάπη, κάνε το άλλο. έξτε. Δεν είναι η αγάπη μας η αγάπη που σώζει. Έλεγε ένας Άγιος, εμείς είμαστε σαν κάποιον που στέκεται στην άκρη της ερήμου, βλέπουμε κάποιον που έρχεται καμένο από τη δίψα, από τη ζέστη, ρίχνουμε το κουμπά στο πηγάδι, βγάζουμε νερό και του δίνουμε και μαζί με το νερό βγάζουμε και ένα βατράχι που είχε το πηγάδι. Να καθαρίσουμε τα βατράχια που έχουμε πρώτα μέσα μας και μετά να προσφέρουμε την αγάπη μας στους άλλους. Έλεγε ένα αντρόγινο στον Άγιο Πορφύριο. Τι να κάνουμε να σώσουμε τα παιδιά μας πώς να σώσουμε τα παιδιά μας. Μεγαλώνουν σε άσχημα χρόνια τα παιδιά μας. Τι να κάνουμε για τα παιδιά μας. Άφησε ο Άγιος, είπαν, 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 όταν τελειώσανε, τους λέει, θέλετε να σωθούν τα παιδιά σας. Ναι, άνθρωπε του Θεού, γίνετε Άγιοι και θα σωθούν τα παιδιά σας. Αλλά επειδή είναι δύσκολο να γίνουμε Άγιοι, πρέπει να στριμωχτούμε. Αντί να αγιάσουμε εμείς, αγιάζουμε τους άλλους. Τις νύφες και τους γαμπρού και τα παιδιά μας μαζί. Γι' αυτό το μυαλό στη θέση του. Κύριε σου Χριστέ λέει σε με, θα εξομολογέστε, θα κοινωνάτε όποτε σας επιτρέπει ο πνευματικός και μετά θα μιλάτε στα παιδιά σας. Στην Αθήνα με φιλοξενούν δύο επιστήμονε αντρόγινο. Μια μέρα, βραδάκι, ο ένας τους γιος είχε ένα παιχνίδι που σκότωνε, άκουγα μπαμ μπουμ ήρθε η ώρα να κάνουν το απόδειπνο. Οι γονεί. Είπανε του νεαρού, μια-δυο φορέ του είχαν ξαναπεί: Ο νεαρό δεν έδινε σημασία. Σκότωνε. Βάζει ο πατέρα διευχών. Ο νεαρό μπαμπούμ, μπαμπούμ. Μπαμ, μπαμ, άρχισε να λέει μια προσευχή του από δείπνο πατέρα. Ένα ψαλμό η μητέρα. Ένα ψαλμό πατέρα είναι η μητέρα. Ο νερό δεν εδινε σημασια σκοτωνε βαζει ο πατερα διευχων ο κατάλαβε αποδειπνου πατερας πατερα ενα ψαλμο η μητερα ενα ψαλμο πατερα ειναι η μητερα ο νερό καταλαβε οτι ενοχλουσε με το θόρυβο που έκανε και παρίστανε ότι δεν καταλάβαινε. Αμέλω από τον πατέρα σου άνεψε ένα καρβουνάκι, έβαλε θυμία, μα και άρχισε να θυμιάζει όλο το σπίτι. Κλείνει ο νεαρό στο παιχνίδι, βάζοντα ένα βύσμα και ακουστικά στα αυτιά του. Τώρα δεν ενοχλούσε κανένα νέα. Σκότωνε αθόρυβα. Έλα που έρχεται ο πατέρα σου μπροστά του με το θυμιατό, θυμιάζουμε και τι εικόνε, θυμιάζουμε και τι φωτογραφίε, θυμιάζουμε και του ανθρώπου, γιατί και οι άνθρωποι είναι εικόνε του Θεού. Το ορθιμιάζει ο πατέρα του, σκύβει το κεφάλι τη ο νεαρό, συνεχίζει ο πατέρα του. Συνεχίζουν τα πόδιμνα. Βλέπω το νεαρό από μέσα τον έτρωγαν οι τύψεις. Βγάζει τα ακουστικά από τα αυτιά του, δίνει μια, τα πετάει και καθόταν εκεί, όλο τσαντίλα. Και του έβλεπε που προσευχόντουσαν. Έκανε την επανάστασή του. Δεν είμαι μικρός, δεν θα μου πείτε εσείς τι θα κάνω, είμαι άντρας πια και δεν πήγε να προσευχηθεί μαζί τους. Ώσπου να πεθάνει όμως, πάντα θα θυμάται την εικόνα των γονιών του να προσεύχονται. Να πώς θα διδάσκετε τα παιδιά σας με το στόμα κλειστό. Να εύχεστε, η Παναγία να σας έχει καλά και χαρά μου θα είναι αν ξαναβρεθούμε πάλι.